Στις 14 Απριλίου 2019, νεαροί που επισκέφθηκαν το παλιό μεταλλείο του Μιτσερού στην Κύπρο για να βγάλουν φωτογραφίες, εντόπισαν ένα γυναικείο πτώμα δεμένο και σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης. Την επομένη, 15 Απριλίου, αλλοδαπή γυναίκα στη Λεμεσό αναγνώρισε τα κοσμήματα στο άψυχο σώμα και δήλωσε ότι αυτά ανήκουν στην 38χρονη αγνοούμενη Mary Rose από τις Φιλιππίνες. Στις 16 Απριλίου συνελήφθη ο 33χρονος πρώην σύζυγός της, ο οποίος δήλωσε στο δικαστήριο ότι και ο ίδιος την έψαχνε, αφού μαζί της αγνοείται και η εξάχρονη κόρη τους. Η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, κάνοντας εξονυχιστικό έλεγχο στα δεδομένα του υπολογιστή της Mary Rose, εντόπισε συνομιλίες μέσω Facebook σε λογαριασμό με το όνομα ο Ρέστης, ο οποίος όμως λίγο μετά τον εντοπισμό της ορού είχε διαγραφεί. Στις 18 Απριλίου η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός 35χρονου στρατιωτικού ηλαρχού στην Εθνική Φρουρά του Νίκου Μεταξά που το email του συνδεόταν με το λογαριασμό του ορέστη. Κατά την ανάκριση στις 19 Απριλίου 2019 ο Μεταξάς παραδέχτηκε ότι σκότωσε μάνα και κόρη και υπέδειξε στην αστυνομία ότι το άψυχο σώμα της μικρής Σιέρα βρισκόταν στη λίμνη Μεμή στο ξυλιάτο. Μετά από έρευνες της αστυνομίας όμως, την επομένη, εντοπίστηκε και δεύτερο πτώμα στο φρεάτιο στο Μιτσερό, το οποίο δεν ανήκε στην εξάχρονη σιέρα, αλλά στην Άριαν Παλάνας, επίσης από τις Φιλιππίνες. Ο Νίκος Μεταξάς ή ο Ρέστης παραδέχτηκε και αυτό το φόνο. Τελικά, στις 25 Απριλίου, ο Νίκος Μεταξάς ομολόγησε συνολικά 7 φόνους και υπέδειξε τα σημεία που πέταξε τα πτώματα. Στο χωριό Ορούντα και στο πεδίο βολής Ξητούς, η αστυνομία εντόπισε το πτώμα της Ασμίτα Καχανού. Στις 28 Απριλίου, με τη συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης, ο Νίκος Μεταξάς οδηγήθηκε στην Κόκκινη Λίμνη στο Μιτσερό, όπου μετά από δικέ του υποδείξει εντοπίστηκε μέσα σε ταξιδιωτική βαλίτσα η τη 36χρονη Λίβια Μπουένα από τη Ρουμανία, η οποία αγνοεί για τρία χρόνια μαζί με τη μικρή τη κόρη. Μετά από συνεχείς έρευνε, εντοπίστηκε στι 5 Μαου στην κόκκινη λίμνη στο Μιτσερό άλλη μια ταξιδιωτική βαλίτσα, όπου μέσα βρέθηκε η τη 8χρονη Έλενα Ναταλία, κόρη τη Λίβιας Μπουνέα. Στις 4 Ιουνίου εντοπίστηκε στην ίδια λίμνη και τρίτη βαλίτσα με άψυχο σώμα γυναίκας, το οποίο ανήκε στην 29χρονη Μαρικάρ Βαλτέζ. Τέλος, στις 12 Ιουνίου εντοπίστηκε σε βαλίτσα στη λίμνη με μη στο ξυλιάτο το άψυχο σώμα της 6χρονης Ιέρα. Στην Κύπρο ξέσπασε μεγάλο άλλο. Μετά τη δημόσια κατακραυγή για τον τρόπο που χειρίστηκε η αστυνομία τη εξαφανή των γυναικών, ο Υπουργό Δικαιοσύνη Ιωνά Νικολάου υπέβαλε την παρέτησή του στον πρόεδρο τη Δημοκρατία στι 2 Μαου. Στι 3 Μαου οδηγήθηκε σε παρέτηση και ο αρχηγός τη αστυνομία Ζαχαρία Χρυσοστόμου. Ο Νίκο Μεταξά ήταν παντρεμένο, χωρισμένο, ενώ είχε δύο παιδιά. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Κύπρο, η πρώην σύζυγος μετά τη σύλληψή του κλήθηκε από την αστυνομία για κατάθεση και έδωσε πολλές πληροφορίες οι οποίες αξιολογήθηκαν από τους ανακριτές της υπόθεσης. Η πρώην σύζυγος του Νίκου Μεταξά με τον οποίο απέκτησε δύο παιδιά είχε προβεί παλιότερα σε καταγγελία στην αστυνομία. Η γυναίκα είχε εκφράσει φόβους για βίαιη συμπεριφορά και απειλές που εκτόξευσε προς το πρόσωπό της. Σύμφωνα με την καταγγελία ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο ύποπτο μετά από έντονη συζήτηση που είχαν άρχισε να σπάει πράγματα στο σπίτι. Εκτιμάται πως την περίοδο εκείνη ο Μεταξάς είχε ήδη διαπράξει τους πέντε από τους επτά φόνους. Σε μια άγρια λογομαχία φέρεται να είπε στη γυναίκα του «Δεν ξέρεις τι είμαι ικανός να κάνω». Μετά τα όσα αποκαλύφθηκαν γύρω από τη δράση του 35χρονου, μια γυναίκα οικιακή βοηθός από τις Φιλιππίνες κατήγγειλε ότι ο ύποπτο την είχε βιάσει πριν από περίπου δύο χρόνια, χωρί όμω να προβεί σε καταγγελία. Μάλιστα, όπω είχε αναφερθεί στην εφημερίδα πολίτης, η οικιακή βοηθό πέρα από το σοκ είχε αφόρητε τύψει, ενώ αισθάνεται ενοχή που δεν προέβη νωρίτερα στην καταγγελία, θεωρώντας ότι τυχόν δίωξη του υπόπτου για το βιασμό τη ενδεχομένω να απέτρεπε τι εξελίξει. Η καταγγελία της γυναίκας για βιασμό της από το μεταξά φαίνεται να ακολουθεί το διπλό φωνικό που διέπραξε το 2016. Επίσης, συγκεχημένες ήταν και οι πληροφορίες για την καταγωγή του κατά σειροή δολοφόνου Νίκου Μεταξά. Βουλγαρικά μέσα ενημέρωση έγραψαν πως η μητέρα του ήταν Βουλγάρα που τον εγκατέλειψε ενώ πολλά ακούστηκαν και για τον πατέρα του. Όπως ότι ήταν μουσουλμάνος, τουρκοκύπριος ή ελληνοκύπριος που πήγε στη Βουλγαρία με υποτροφία. Σύμφωνα με άλλε πληροφορίε από ψυχολόγου που το μελέτησαν, ο Νίκο Μεταξά περιγράφεται ω ο «μίστερ θάνατο τη κυπριακή εθνική φρουρά. Όταν έριξε τη μάσκα του, φόρεσε το βλέμμα του παρανοϊκού δολοφόνου που έχει όμω σώα στα σφρένα. Δεν είναι σχιζοφρενή, αλλά κάτι πολύ χειρότερο. Έχει δηλητηριασμένη ψυχή και μάλιστα ένα ψυχασθενή με τα χαρακτηριστικά του νάρκη σου. Σωροεγωιστή, με διωγκωμένη αυτοπεποίθηση, με πολλού σεξουαλικού συντρόφου και ικανότητα χειραγώγησης που καθιστούσε τον λοχαγό ικανό να εξαπατά συστηματικά το περιβάλλον του. Συναντούσε τα θύματα του στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Όλε ήταν αλλοδαπέ και κυρίω Ασιάτισε που εργάζονταν στην Κύπρο ω οικιακέ βοηθοί. Στην κορύφωση της ερωτικής πράξης φανέρωνε τα ένστικτά του αυτά που τον οθούσαν να θριαμβεύει σαδιστικά απέναντι στις ασιάτισες πρόσκαιρες ερωμένες. Τις περιφρονούσε χωρίς ενοχές, τις τραγκάλιζε πάνω στο κρεβάτι γυμνές, αλλά συνάμα σκότωνε και τους μάρτυρες. Όπως δηλαδή τα δύο ανήλικα κοριτσάκια των θυμάτων του. Ήταν ένα τέρας χωρίς έλεος. Το Κακουριοδικείο Λευκοσίας καταδίκασε στις 24 Ιουνίου 2019 σε 7 φορές εισόβια τον κατασυρωή δολοφόνο Νίκο Μεταξά. Ο 35χρονος κρίθηκε ένοχος σε όλες τις κατηγορίες και συγκεκριμένα για 7 φόνους εκρομελέτης και 5 απαγωγές με σκοπό το φόνο. Του επιβλήθηκε η ποινή των εισοβίων για κάθε φόνο. Σύνολο 7 φορές εισόβια που είναι η μεγαλύτερη ποινή στην ιστορία της Κύπρου. Στην απόφαση του το δικαστήριο ανέφερε «Οι αποτρόπες εγκληματικές ενέργειες του κατηγορουμένου άρχισαν το 2016 με το φόνο της Λιβίας και της ανήλικης κόρης της. Διέπραξε 7 φόνους σε διάστημα μικρότερο των 2 ετών. Όλα τα θύματα είναι αλλοδαπές γυναίκες που ήρθαν για να εργαστούν και βρήκαν με τον πιο αποτρόπαιο τρόπο το θάνατο». Δεν δίστασε μάλιστα να σκοτώσει και τα ανήλικα παιδιά τους, στερώντας τους το πιο πολύτιμο αγαθό τη ζωή τους. Λίγο πριν την καταδίκη του στι 24 Ιουνίου 2019, ο Νίκο Μεταξά έκανε την ακόλουθη δήλωση. Έχω διαπράξει απεχθή εγκλήματα για τα οποία αναλαμβάνω πλήρω την ευθύνη και αποδέχομαι τι συνέπειε. Αναγνωρίζω πω το γεγονό ότι έχω μετανοήσει ειλικρινά για τι πράξει μου δεν μπορεί να αντιστρέψει τι τραγικέ συνέπειε αυτών. Όσο και να το θέλω, δεν μπορώ να πάω πίσω στον χρόνο και να μην κάνω όσα έκανα. Αυτά που μπορώ να κάνω πρώτο είναι να βοηθήσω στη διελεύκαση των υποθέσεων παρέχοντας ό,τι πληροφορίες μου ζητούν και παραδεχόμενος ενοχή να μην ζημιώσω κι άλλο την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω μιας χρονοβόρας διαδικασίας. Δεύτερον, να εκφράσω με τα μέλια και να απολογηθώ πρώτα προς τις ψυχές των θυμάτων μου τους συγγενείς και τα αγαπημένα τους πρόσωπα για τον άδικο πόνο που προκάλεσα και να ελπίζω ότι η απονομή της δικαιοσύνης θα αποτελέσει ένα ελάχιστο βάλσαμο. Έπειτα προ τα παιδιά μου, τους γονείς μου και την υπόλοιπη οικογένειά μου για τη στεναχώρια που περνούν και θα περάσουν χωρίς κανείς τους να έχει φταίξει σε τίποτα. Τέλος, προς την Κυπριακή κοινωνία, η οποία είμαι βέβαιο ότι διερωτάται γιατί και πώς ένας άνθρωπος μέλος της έφτασε σε αυτό το σημείο. Το ίδιο ερώτημα βασανίζει και εμένα, όμως δεν έχω βρει ακόμα την απάντηση. Γνωρίζω ότι αυτή βρίσκεται κάπου μέσα στο μυαλό μου. Κομμάτια της τα αναγνωρίζω μέσα από οδυνηρές αναμνήσεις, τις οποίες προσπαθώ εδώ και δεκαετίες μάτια να ξεχάσω. Δεν έχω καταφέρει ακόμα μόνος μου να βρω μια ξεκάθαρη απάντηση. Οπότε το τελευταίο που μπορώ να κάνω είναι να ζητήσω και να θέσω τον εαυτό μου στη διάθεση μιας ενδελεχούς μελέτης έτσι ώστε με τη βοήθεια επιστημόνων να βρω το γιατί αλλά σημαντικότερα να βοηθήσω στην εξαγωγή συμπερασμάτων τα οποία θα βοηθήσουν την κοινωνία μας να προλάβει τέτοιες τραγωδίες. Τελειώνοντας, πρέπει να αναφέρουμε πως για την πολύκροτη υπόθεση των φόνων του serial killer Είχε εξεσπάσει πολιτική αντιπαράθεση στην Κύπρο, καθώς είχε θεωρηθεί ότι δεν ερευνήθηκαν επαρκώς οι εξαφανίσεις που είχαν καταγγελθεί από συγγενεί αγνοωμένων γυναικών.